Κατά, κύριε Μαρκούς, κατά δεσκά,
Μια παράκληση, κύριε Πρόεδρε. Θα παρακαλούσα όλες τις πλευρές να ψηφίζουν θετικά, γιατί έτσι συγκροποιείται και η πρόταση που κάνουμε για να έχουμε λοιπόν το μερίδιο της χορηγίας. Γιατί πιστεύω ότι η πολυεθνική εταιρεία TAPAG
χρηματοδοτεί με 32 εκατομμύρια ευρώ τέτοιες δράσεις. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, αν πιστεύετε ότι η εταιρεία αυτή έχει ένα έργο, δουλεύει για τα κέρδη και όλα αυτά, όπως πιστεύω και εγώ ότι το κάνει μόνο και μόνο για να για διαφημιστικούς λόγους, αν θέλετε, ή για να έχει τις τοπικές κοινωνίες με το μέρος της, γιατί είναι και μια εταιρεία αγωγούς πετρελαίου, πίσω από πολέμους όπως και άλλες, πίσω από μειώσεις μισθών, χτυπήματα εργασιακών δικαιωμάτων, ψηλή κερδοφορία σε αντίθεση με, με την εργατική τάξη που βυθίζεται στα τάρταρα. Ρώτηση ουσία. Υπάρχει καλή ερώτηση. Λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, συνεργάτες, συνάδελφοι, έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο που το λάβαμε ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία 12 Τετάρτου. Το έγγραφο έχει αποσταλεί από το γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού. Το θέμα είναι ο διαδικτυακός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου ΤΑΠ και μας λέει ότι σε μια κοινή σύσκεψη παραγόντων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τη μία μεριά και από την άλλη των εκπροσώπων της εταιρείας συζήτησαν και αποφάσισαν για τα ανταποδοτικά μέτρα ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία θα αποδοθούν σε τοπικές κοινωνίες και στον επιλέξιμο άξονα είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού. Το Υπουργείο Πολιτισμού γρήγορα μας ενημερώνει ασχέτως αν από όλα από τις έδρες των Δήμων αυτό μην περνάει ο αγωγός μας βλέπει ως δίκη και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μας ενημερώνει αν μπορούμε να υποβάλουμε όλες τις προτάσεις που να αφορούν τρία επιμέρους πράγματα. Αν υποδομές, εξοπλιστικά μέσα και δράσεις. Σήμερα καταθέτουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό υπαγορεύεται από το έγγραφο για υποδομές και εξοπλιστικά μέσα. Τώρα καταλαβαίνω τι λέει η Σοφία, η συνάδελφα, η κυρία Ελευθεριάδου. Η κρίση τυπικά ανήκει στην ΚΕΠΑ, ουσιαστικά είναι στην κυριότητα του Δήμου. Και έπρεπε να επιλέξουμε αν θα κάνουμε που δεν καταλαβαίνουμε ή θα μείνουμε σε αυτό το ζήτημα που μας αποσχόλησε και στο κοντινό παρελθόν. Την επόμενη μέρα που πήρα το έγγραφο, ενημέρωσα τον Δήμαρχο, συναντηθήκαμε από κοινού ο κ. Ακριβόπουλος, ο Δήμαρχος και βεβαίως εγώ, μέλος του ΚΕΦΕ. Αφού σε εμάς απευθύνεται στο δίκτυο και είπαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνεται. Να υποβάλουμε όριμες προτάσεις που αφορά υποδομές εξοπλιστικά μέσα. Πρέπει να πω εδώ διευκρινιστικά, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι το τρίτο σκέλος που αφορά δράσεις δεν ήμασταν έτοιμοι γιατί ήταν πολύ πιεστική η κυρία Άννα Μαρία Σκιαδά, την οποία συνομίλησε και τηλεφωνικά δύο φορές. Και μας είπε τουλάχιστον το μείζον διακύβευμα είναι αν μπορούμε να ωφεληθούμε εμείς κάθε διπεθέ ξεχωριστά στο σκέλος των υποδομών και των εξοπλιστικών και σε ένα επόμενο συμβούλιο θα φέρουμε λοιπόν προτάσεις για χορηγία ή για στήριξη δράσεων. Άρα σήμερα λοιπόν αξιοποιούμε αυτή τη δυνατότητα. Βεβαίως, τυπικά το διπεθέ δεν έχει τη χρήση αλλά αυτό είναι το μείζον. Το μείζον είναι λοιπόν αν μπορεί ο Δήμος να ωφεληθεί από αυτήν τη χορηγία. Αυτό λοιπόν ως απάντηση στην κυρία. Στον κύριο, στον αγαπητό τον Γιώργο, χρόνια σου πολλά Γιώργο, λοιπόν τι να απαντήσω τώρα, βάζετε ένα γενικότερα θέματα πολιτικής. Να συμφωνήσω μαζί σας. Έχει νόημα αυτό, δηλαδή να αρνηθούμε όσα λέτε πραγματικά τα σπάζουμε. Από την άλλη μεριά όμως, να πούμε επί στόλμα αυτών των πολιτικών θέσεων να αρνηθούμε τη δυνατότητα να πάρουμε χρήματα, να εξυγχρονίσουμε τα εξοπλιστικά μας μέσα που είναι απειθιωμένα, σας πληροφορώ. Η πρόταση που γίνεται μιλάει για ψηφιακά συστήματα τα οποία εξοικονομούμε λοιπόν ποιότητα στην υποστήριξη των παραστάσεων όποιας μορφής και βεβαίως αν μπορούμε λοιπόν να συντηρήσουμε το κτίριο το οποίο η χρήση του έχει τη φυσική φθορά. Αυτό είναι το ζήτημα. Το όνομα αυτών των πολιτικών θέσεων που επαναλαμβάνω που βρίσκεται σύμφωνο να πούμε δεν θέλουμε τα χρήματά σας γιατί είστε καπιταλιστές γιατί θα παρακαλέσω πάρα πολύ να δούμε την άλλη δυνατότητα που έχει ο Δήμος γιατί είναι η καιρή οικονομικά χαλεπή και δεν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος είναι
οι προτάσεις που δανείζομαι και μάλλον συνδιαμόρφωσα ο τεχνικός μας, μαζί με την υπηρεσία της ΚΕΠΑ, λοιπόν, ήταν διαμορφωμένη εδώ και πολύ καιρό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δυνατότητα, ας την αξιοποιήσουμε, γι' αυτό παρακάλεσα προηγουμένως, να έχουμε μια ισχυρή απόφαση, ενδεχομένως να ωφεληθούμε λοιπόν από αυτήν την. Από αυτά τα πολιτικά. Λοιπόν, θα μου απαντήσει κάπου ο κ. Μπέγκη, ο κ. Κουλιόπουλο και ο κ. Τζεμπάση. Κύριε Μπέγκη, παρακαλώ. Το ζήτημα έχει δύο σκέλη. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο αφορά μια πολιτεία που κάνει η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την πέμπτη τον αγωγό ενίδη τέλος πάντων αντισταθμιστικό. Δηλαδή, κάπως έτσι, μια πολιτεία στον χώρο του πολιτισμού. Ενέργεια για την οποία, αφού θυμίσω αυτό που είπε ο κ. Καντιαθανασίου στην αρχή, τον χώρο που έχει για αντίδωρο, θα πω ότι δεν είναι μόνο ότι πρέπει να την αρνηθεί κανείς, από τη στιγμή που γίνεται στον χώρο του πολιτισμού και δεν είναι επένδυση στον χώρο του πολιτισμού, τουλάχιστον άμεση κερδοφόρο επένδυση. Είναι μια χωρικία για πολιτιστικά ζητήματα που νομίζω ότι μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Το δεύτερο όμως είναι αυτό το μπέρδεμα. Εγώ διακρίνω ένα μπέρδεμα όσο αφορά τις δύο επιχειρήσεις. Δεν είναι ζήτημα, κύριε Μαυροκεφαλίδη, ποιος και τι και πώς ανταγωνιστικότητα βάζουμε τις καθόλου. Μου φαίνεται όμως ότι κάπου υπάρχει μια εξειδικευμένη κατάσταση σε σχέση με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα πέρα της συνεργασίας των δύο επιχειρήσεων. Τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα δικαιώματα, τι ανήκει σε ποιο χώρο και γιατί δεν είναι εδώ το Υπουργείο, δεν το ξέρει. Για πάμε. Καθόλου. Ξέρει μόνο το ΣΠΕΤΕ. Δεν ξέρω. Και απευθύνεται στο ΣΠΕΤΕ. Κάνουμε για το ΣΠΕΤΕ σαν πιο παλιά επιχείρηση που έχει σχέσεις κλπ. Και μπορεί να συνεργαστεί με την ΚΕΠΑ. Και τους ίδιους να μην καθίσει πώς είναι δυνατόν. Θέλω και να μην έχει στέγη. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένα, μας πρέπει να το ψηφίσουμε. Αλλά μιλώντας, χωρίς να θέλω να εισάγω δαιμόνια ούτε να βάλω σκηνές και με τη βάση της τοποθέτησης του κυρίου Κάκαρη, να κάνουμε μια αλληλική συνεδρία για τον πολιτισμό και ιδιαίτερα για τις δύο πολιτιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στον Δήμο, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και θα έλεγα εγώ κλείνοντας αυτό που περίμενα να ακούσω από τους αρμόδιους στην τοποθέτηση του κύριου Κάκαρη. Αν και κάτι ξέρετε πάρα πολλά, μην το λέτε έτσι, πέστε τι ξέρετε να τα βάλουμε κι εμείς. Εννοείται. Είμαι το Γιώργο, λέει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη τοποθέτηση. Κάθε χορηγία ή όπως αλλιώς και το εμπαυτίστε από ιδιώτες επιχειρηματίες και πολύ περισσότερο πολυεθνικές έχει και τα αντίδωρα. Και όχι τα αντίδωρα τα προσωπικά για να μην παρεξηγηθώ. Στην προκειμένη περίπτωση το αντίδωρο είναι εξαγορά συνειδήσεων του λαού μας. Κ. Μαυροκεφαλίδη, ο λαός μας είχε και έχει αξιοπρέπεια. Εσείς συμπάρετε σε αυτή την εξαγορά και μάλιστα, δεν ξέρω αν είναι και σωστή η λέξη, συνειδήσεων σε σχέση με την εθνική αυτή εταιρεία. Πράγμα να μην πάρουμε από αυτό, να μην προσθέσουμε πράγμα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να διεκδικήσουμε, να αγωνιστούμε και να παλέψουμε να ζητήσουμε τα 620 χιλιάρια ευρώ του προϋπολογισμού που κάνουμε. Θα το καταψηφίσω. Δύο κουβέντες για κάτι θεωρώ. Είναι σχεδόν διότι η πρόταση του ΔΕΔΕ μιλάει και για συγκρίση θέματος του χώρου τεχνών. Και ήταν το έργο του αντιπροσωπείας. Πώς γίνεται να κάνει προτάσεις και ένα δύο. Μα είναι δύο οργανισμοί, δύο υπηρεσίες του Δήμου, ταυτόσιμες. Ανήκουν στο ίδιο, έχουν το ίδιο αντικείμενο, πρέπει να λειτουργούν έτσι και χαίρομαι που λειτουργούν σε αυτό τουλάχιστον το σημείο το βλέπω και ασφαλώς προσδοκώ να λειτουργούν ανταζέ να λειτουργούν ανάμεσα και δυο χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί έτσι περνάνε. Και το έχουν το ίδιο αντικείμενο. Ο ένας πρέπει να συμπαρίσταται τον άλλο και να βοηθάει τον άλλο. Είναι αυτονόητα πράγματα. Και καλώς είναι να υπάρχουν προτάσεις του ενός για τον άλλο και να δείχνει
τι να ρωτήσει το ενός προς τον άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαδιτέ, πρώτα απ' όλα γιατί βλέπει εμάς το Υπουργείο. Σου θυμίζω, συνάδελφε καλέ, ότι τα ΔΠΘΕ στηρίζονται σε τετραμερείς συμβάσεις, από 13 τετραμερείς, άρα επιχορηγεί το Υπουργείο και το Υπουργείο Πολιτισμού θέλει το οίκο του να υποστηρίξει. Άρα μας περνάει την πληροφορία και μας λέει ότι τρέξτε γρήγορα, λοιπόν, ως δίκτυο, και μας λέει ως δίκτυο, παραλαμβάνω, χωρίς να παραγνωρίζει σε δεύτερο έργο διευκρινιστικό που είναι τελικό πριν δύο μέρες, γι' αυτό είναι και έκτακτο, λοιπόν, ότι δεν κάνετε την αυτοτέλειά σας, ό,τι θέλετε για να ζητήσετε το, για να διαδράξεις, ό,τι θέλετε ως δίκτυο κοινές δράσεις, και ξέρετε ότι τρέχουν οι κοινές δράσεις του δικτύου, με προτάσεις που κατέθεσα λοιπόν το Σεπτέμβριο του 2016 στα Γιάννενα και κορυφώνονται 3 και 4 Μαΐου στη Μονή των Ζαριστών. Θα έχουμε λοιπόν τα 6 αντιπροσωπευτικά σχήματα από τα κοινάζια και δίκαια από όλο το έργο της Εγγραφείας για να κορυφωθούν εκεί λοιπόν οι εκδηλώσεις της θεατρικής άνοιξης. Το ξέρετε κύριε Μπέκεσαι, έτσι δεν είναι. Άρα μας βλέπει επειδή μας υποχωρηγεί. Από την άλλη μεριά πρέπει να κάνω μια αναφορά ότι στην πρώτη συνέντευξη που έκανε η κυρία Κονιόρδου πριν δύο μήνες, την πρώτη για όλα τα θέματα του Υπουργείου, έκανε τιμητική αναφορά στην πρωτοβουλία, έκανε στο ραδιόφωνο στο κόκκινο, λοιπόν, έκανε σαφή και τιμητική αναφορά στην πρωτοβουλία των ΔΠΘΕ. Ενθαρρύνει το Υπουργείο τις συνέργειες και να λοιπόν που έρχεται λοιπόν και μας πληροφορεί την δυνατότητα που έχουμε μπροστά μας. Και βεβαίως επαναλαμβάνω, όπως το είπε και ο κύριος κατά Αθανασίου, ασχέτως κάποιες εντάσεις που διαμορφώθηκαν εδώ στο κοντινό παρελθόν, εδώ είμαστε μέρος ενός όλοι, μιας ολότητας, είμαστε επιχειρήσεις πολιτισμού και θα πρέπει λοιπόν να βλέπουμε, επαναλαμβάνω το μείζον, πώς ωφελείται ο Δήμος, οι υποδομές πολιτισμού που έχει. Παρακαλώ πάρα πολύ και πάλι να ψηφιστεί από όλους. Δεν έχω καμία αντίρρηση που κάνω. Απλά εμένα ο προβληματισμός μου είναι κατά πόσο νόμιμο εδώ στο τελευταίο τελευταίο είναι αυτό, μια και ο χώρος τεχνών τυπικά τουλάχιστον δεν ανήκει στο ΔΠΘΕ. Η χρήση είναι του ΚΕΠΑ, η κυριότητα είναι του Δήμου. Ο Δήμος θα τα υποβάλει, άρα ο Δήμος θα ωφεληθεί. Εμένα αυτή ήταν η ένθεσή μου. Ναι, το καταλαβαίνω. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, λευκά. Λοιπόν, σήμερα πέμπουμε στα θέματα της κρίσης έλεξης. Πρώτο θέμα είναι η έλεξη και η αιτήση του προγράμματος της δράσης της κυβερνίας της κυβερνίας του 2017. Απλά να πω πριν να ξεκινήσουμε ότι από το θέμα 3, τα υποθέματα 9 και 21 αναβάλλονται, από το θέμα 3, 6 το πρέπει να θυμίσω, όπως επίσης και το θέμα 38. Από το θέμα 3, τα υποθέματα 9 και 21. Ξέρετε ότι ήδη από το 2013 το πρόγραμμα δράσης έχει αποσυστεί
είπατε στην εισήγησή σας, αργήσαμε πάρα πολύ για το 17 και πιάσαμε Απρίλιο-Μάιο. Αλλά αναφερθήκατε στο ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του Δήμου. Είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έρχεται τώρα, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις χρηματοδοτήσεις, ξέρω εγώ, κάτι, επιχειρήσεων. Δεν είναι πρόβλημα. Είπα κάτι το ανέκδοτο και γελάνε κάτι.
Συνάδελφε. Λοιπόν, πώς λειτουργούσε ο Δήμος όπως τώρα, και αν δεν υπήρχε πρόβλημα, γιατί να πιστεύουμε τώρα. Δεν είναι πάρα πολύ αρνητικό το σκεπτικό. Μα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα γιατί να το θέλουμε. Άρα πώς λειτουργούσε ο Δήμος όπως τώρα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι και ο τρόπος που έχετε, πολύ. Και επειδή τυχαίνει να έχω μια εμπειρία, κύριε Πρόεδρε, και το ξέρετε, δεν είμαι χθεσινός στην ιστορία λειτουργίας του Δήμου. Προφανώς δημιουργεί την εντύπωση ότι για κάποιο λόγο έρχεται. Γιατί κάπου δημιουργήθηκε θέμα. Γιατί κάπου υπάρχει θέμα. Θα το ψηφίσω. Γιατί με ενδιαφέρει να μην υπάρχουν θέμα και προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου και να μπορούν όλοι να πληρωθούν οι εργαζόμενοι κανονικά. Απλά οι αρμόδιοι πολιτικοί προϊστάμενοι αντιδήμαρχοι να είναι πιο προσεκτικοί στον τρόπο που λειτουργούν, όταν μάλιστα γνωρίζουν πολύ καλά από πολύ καιρό πριν ότι έπρεπε να είχε έρθει αυτό το πρόγραμμα δράση πολύ νωρίτερα. Αυτά και αυτό. Ευχαριστώ. Όπως και στο προηγούμενο, το ίδιο και το πρόγραμμα δράσης είναι απεικονίζεται το ελληνικό
εισιτήρια. Κατάλληλα έχει αρχιώσει και κυρώνεται και πρέπει, επειδή είναι και, έχει εξειδιασμένες δράσεις και έχει όλα εκείνα τα κριτήρια, νομίζω ότι πρέπει να αποκούμε στην περιζήτηση. Έξω. Για την οικονομία του χρόνου. Μπορούμε να δούμε αυτό που λες.
ξεκινήσω πολύ γρήγορα, αλλά τι να κάνω τώρα. Θέλω και να όχι μάλλον αρκετά θα τα ψηφίσω. Το πρώτο θέμα, αντίθετος με την απόφαση της Επιτροπής, συμφωνώ με την πρόταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Κοιτάξτε κύριε Μιλιοβλέ, μπαίνει υπέρ ή κατά. Κατά όπως προτείνει η Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα επίσης κατά. Το τρίτο θέμα επίσης κατά. Το ίδιο και για το τέταρτο. Για το πέμπτο ναι. Για το έκτο ναι. Για το έβδομο ναι. Για το όγδο ναι. Για το ένατο λευκό. Συγγνώμη. Για το δέκατο ναι. Για το ενδέκατο ναι. Για το δωδέκατο λευκό. Για το 13 το ίδιο, για το 14 το ίδιο, για το 15 ναι, για το 16 ναι, και για όλα τα υπόλοιπα θέματα μέχρι τέλος ναι. Το θέμα που έχει να λύσει, θα περιμένουμε σε εσάς με την έννοια ότι ας πούμε ότι πάμε να ξεδιρίσεις κάτι μόνο, έχει κάποια τέτοια σε όλα. Εντάξει. Στην στρατηγική βιώσιμη ανάπτυξη
φορέας ιδιοποίησης, λίγο που λίγο μπορείτε να καταλάβετε, και το ταμείο που το οποίο συστηματοδοτείται, καθώς επίσης και ο ερχημόμενος προϋπολογισμός αυτών των δράσεων για να καλύψουμε αυτό το πλάνο. Ένα πακέτο γύρω στις 150 σελίδες που κυρίως περιέχει θετικά κείμενα και που αφορούν σε αυτές τις δράσεις θα κατατεθεί για να προχωρήσουμε στην οριστική έγκριση και στη συνέχεια θα βγουν προσκλήσεις για μία-μία από αυτές τις δράσεις. Σήμερα λοιπόν καλείστε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε με αυτόν τον οποίο ουσιαστικά έχετε κάνει περισμό των ποσών να αναδράσει. Κόπηκαν βέβαια, γιατί εμείς κάναμε ένα πλάνο στρατηγικό για 7,5 εκατομμύρια περίπου, το οποίο μετά την πρώτη φάση κατέβηκε στα 4,250 και θα πρέπει τώρα όλα αυτά εδώ, είτε αναλογικά είτε τέλος πάντων αξιολογώντας την πραγματική διάσταση της κάθε δράσης, να τα χρηματοδοτήσουμε με νέα ποσά. Άκου και λέτε κάποιες ερωτήσεις. Υπάρχουν υπόλοιπα, γιατί εγώ δεν κάνω κάτι
χαρακτηριστικά είναι 4.031 Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Χρυσόπουλος Κωνσταντίνος και για τα παρατήρια είναι ο κύριος Καγκαλιάς Απόστολος και ο κύριος Ζαφράνης Θεοφάνης. Καγκαλιάς Απόστολος, Ζαφράνης Θεοφάνης. Και για εσάς σημαντός είναι αυτή που... Στράτο ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Λευκά. Πολιτήρη κατά. Το δέκατο θέμα ερωτήσεις υπάρχουνε. Τοποθετήσεις. Τοποθετήσεις. Ναι, κύριε Βελιόπουλε. Αναβαθμίστηκες. Επικαιρωμένο θετική, επικαιρωποιημένο συγγνώμη μνημόνιο ενεργειών. Εγώ θα το καταψηφίσω, θεωρούμε ότι είναι ευχολόγια. Ο Δήμος χωρίς προσωπικό με ανάλυση αρμοδιοτήτων σε εθελοντές, χωρίς κονδύλια, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε καμιά περίπτωση, σε κανένα κίνδυνο εκδήλωση σεισμικών φαινομένων. Πέρα βέβαια από την αυτοδυσία που θα δείξω, δεν αμφιβάλλω και οι εργαζόμενοι, ίσως και τα πολιτικά στελέχη, η πολιτική αρχή, αλλά είναι τέτοιο το θεσμικό πλαίσιο από τη μεριά της πολιτείας που αμφιβάλλω αν θα γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν στη σωστή κατεύθυνση. Με σαν την περίπτωση του Παναπλάνου, του Μάρου, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, θα ψηφίσουν. Ναι, εδώ ψηφίσουμε το μνημόνιο. Αν το μνημόνιο δεν είναι καλό και δεν είναι καλά σχεδιασμένο, ο Σταύρος δεν θέλει να ψηφίσει. Δεν θα τα ψηφίσει, αλλά το μνημόνιο είναι σχεδιασμένο σωστά, έχουμε βάλει σχεδιασμένο τα μοντιλωμένη, που εκεί και πέρα, εδώ μιλάμε για το σχεδιασμό και για το μνημόνιο. Η εφαρμογή του, όπως και σε άλλα ζητήματα, όπως πολύ σωστά παρασκέψε, ο κ. Συνάδελφος, με την αυτοδοσία του υπαλλήλου και με όποια κουφάλια μπορούμε να προσφέρουμε όλοι εκεί γύρω, πιστεύω ότι θα τα μεσέτουν ότι υπάρχει σήμερα μέχρι ποτέ. Το μνημόνιο όμως αυτό κάτι αυτό είναι επιπληρωτημένο και σας θέλω να με πάρει και εσείς καρδιά να μου πληρωμένη. Ευχαριστώ λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ, ψηφίζουμε στην άλλα, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Λευκά. Δέκατο θέμα. Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις, υπάρχουν και από το λιό. Καλώς τα παιδιά. Έλα.
κάποιος μπορεί να το κάνει λάθος στην πρόθεση, κάποιος που κάνει και μια οικονομική υπηρεσία του Δήμου, δεν είναι σε θέση τα επιμένω ποσά να κάνει πόσο έχουν. Δηλαδή, είναι 24 εκατομμύρια και δεν είναι 27 εκατομμύρια. Και έχουμε θέματα να πληρώνουμε οργανωτικά, σε επικέντρια. Γι' αυτό δεν συμβίζω πολλές φορές, ορισμένα τέτοια κατοδίδια. Κύριε Πρόεδρε, έχω μια τοποθέτηση.
ιστορικά σωματεία όπως είναι εδώ ο Φίλιππος και προφανώς και άλλα πολύ περισσότερο ακόμα που δεν έχουν την έγκλη για να θέλετε τόσο γνωστά όσο ο Φίλιππος. Η χρηματοδότηση από το Δήμο αποτελεί ασπιρίνη στην όλη αυτή την κατάσταση και δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα. Κάθε περίπτωση θα το ψηφίσουμε αυτό το θέμα, έστω και να το πω, αλλά να ξανατονίσω ότι δεν είναι λύση του προβλήματος και εδώ πρέπει ο Δήμος να στρέψει τις δυνάμεις του και εδώ και με μια αγωνιστική διάθεση να απαιτήσει να αλλάξει πολιτική σε αυτό το τομέα. Συμφωνούμε συνάδελφοι και είναι υπέρ. Και είναι κατά, λευκά, παρακολουθούμε στις κοινωνίες. Αν και στην άλλα υπάρχουν ερωτήσεις, και είναι υπέρ στην άλλα, και είναι υπέρ, και είναι κατά, λευκά, κατά, λευκά, αφούλης. 18. Στην άλλα ερωτήσεις υπάρχουν. Thank you.
Αν υπάρχει κάποιο σύνολο καλά, όπω και καλά,
πνευματικού πάρκου με θέμα ο Μέγας Αλέξανδρος και η ζωή της Μακεδονικής πόλης. Επίσης, βάλαμε την κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου σε δημοτικούς αγρούς που κατέχει το Δήμο Βέλιας. Και τέλος, σε συνεργασία με το Δήμο του Δημοτικού Συλλήου, καταλήξαμε στο να είναι μια μελέτη αυτή για την χρηματοδότηση και την κατασκευή εγκαταστάσεων τεχνητού χιονιού στο ΣΕΛΕ και μέσα σε αυτό εμείς εντάξαμε και την κεντροξενοδοχείο που βρίσκεται στο ΣΕΛΕ. Αυτά είναι τα έργα που θα σαράζονται από εμάς που μελετήθηκαν και έχουν εφορτηθεί προς το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και πέρα από αυτά, επίσης, μέσα σε αυτή τη συνεργασία θα γίνουν συναντήσεις με τουριστικούς πράκτορες όπου θα αναδείξουμε εμείς τα αξιοθέατα που έχει βέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πω πρώτα απ' όλα ότι ο Πρόεδρος του Μνήστης Αρχιευκαιρνίας τέλος πάνω μνημόσιμο με ξένα κόλλημα πρώτα. Και τα κόλλημα αυτά θα τα πληρώσουμε οι δημότες της Βέλιας με ένα αποτέλεσμα ή το ταξίδι αυτό δεν θα προκύψει κανένα όφελος προς το σύνολο του λαού, των δημοτών αν θέλετε, του Δήμου μας. Ίσως για κάποιους λίγους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Για ελάχιστο, για δύο, για ένα. Και γι' αυτό το λόγο εμείς θα είμαστε αντίθετοι προς αυτό το ταξίδι, δεν θα ψηφίσουμε τη δαπάνη. Τώρα όταν πω εγώ είμαι ο κύριος αντιδήμαρχος, δεν θα την βάλω για να δικαιολογήσει αυτό το ταξίδι. Κύριε Βουλτιδί. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω στο σώμα δεν θα ακουστείτε πουθενά. Δηλαδή, τελείωσαν και με τον κύριο Κουνάκη τα πράγματα.
Έχω λίγο λίγα, ε. Ερωτήσεις υπάρχουν, ε. Ψηφίζουν ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ποιοι είναι υπέρ, συνάδελφοι. Ο κακός είναι όμως. Κατά. Λευκά. Ομόφωνα. Στρατένα. Ερωτήσεις. Ναι, κύριε Μαγιαλοφέ. Και ζούμε και αναγκαστικά σε εσάς θα βρεθώ, γιατί είστε συμβουλάκι του συγγενικού. Βέβαια θα προτιμούσα να είναι και ο κύριος Παρσούτης από το Βουράκι, την αίτηση, την οποία δεν υπάρχει στο συγγενικό. Δεν το έχω πρόγραμμα που δεν υπάρχει, απλά θα ήθελα να ρωτήσω το... Γιατί είσαι πανελλήνιο συνέδριο εργαζομένων του ΠΕΝ. Άρα, τι τελειώνουμε λίγο η κομμάτια. Είναι το συνδικαλιστικό φορέα του εργαζομένου, το ΤΕ, είναι το πολιτιστικό κέντρο αυτό το συνέδριο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα από το τέτοιο
Επίσης μπορούμε να μείνουμε στην παραχώρηση. Ναι, εντάξει, απλά γιατί παίρνεις πόσο το διατάβα παίρνει ως απόφαση την αρχιτεκτόνηση. Να μας διατάβει. Ζωήσω, ξαναπά στην γυναίκα. Και μάλιστα επίσημα. Χωρίς δωρεάν. Και με κάποιον ψηλά του παρελθόν. Εγώ τότε είχα πει. Έλα τώρα, ακούω, λέγεται.